990, ΚΖ κεφάλαιο, εδάφιο 1. 27 κεφάλαιο, εδάφιο 1, από τη σελίδα 990. Αφού δε απεφαστεί στην αποπλεύσομεν εις την Ιταλία, παρέδωκαν τον Παύλον και την άς άλλους δεσμίους εκατόνταρχων, Ιούλιον ονομαζόμενον εκ του τάγματος του σεβαστού λεγόμενου. Και αφού επέβημεν εις πλοίων ανδραμητινών, εσηκώθημεν μέλλοντες να παραπλέψομεν τους κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμών αρίσταρχων των Μακεδόνα, των εκ Θεσσαλονίκης. Και την άλλη μέρα εφτάσαμε εις Σιδώνα και ο Ήλιος φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλο επέτρεψεν εις αυτό να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψην. Και εκείθεν σηκωθέντες υπεπλέψαμεν την Κύπρον επειδή ήσαν εναντί οι άνεμοι και διαπλέψαντες το πέλαγος της Κιλικίας και Παμφιλίας ήλθομεν εις τα μοίρα της Λυκίας και εκεί ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών το οποίον έπλεεν εις την Ιταλία ανεπεβίβασεν ημάσεις αυτό και βραδιπλούντες δε ικανάς ημέρας και μόλις φτάσαντες εις την Κνίδων, επειδή δε μας άφηνε ο άνεμος, υπεπλέψαμεν την Κρήτην κατά την Σαλμόνην. Και μόλις παραπλέψαντες αυτήν ήλθομεν εις τόπον την άω ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήτο η πόλης Λασέα. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχεν ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος, λέγον προς αυτούς: «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθειαν και πολλήν ζημίαν, όχι μόνον του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταργος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτην και στον αύκληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν είναι το επιτίδιο εις παραχημασίαν, οι πληρότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν ώστε φθάσαντε σαν ιδύνατο η σφήνη καλυμμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον Λίβα άνεμον και προς τον χώρο να παραχυμάσω συνική. Και ότε έπνευσεν ο λίγο νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυραν και παρέπλεον πλησίον την Κρήτην. Πλην με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός, ο λεγόμενος Ευροκλείδων, και επειδή το πλοίον συνειρπάστη και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμον, αφεθέντε σε φερόμεθα. Και τρέξαντες υπό νησίδιον τί ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις συνδυνήθημε να βάλουμεν στην εξουσία μας τη Λέμβον, την οποία αφού ανέλαβον, μετεχειρίζοντο βοηθήματα ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίον και φοβούμενοι μη εκπέσωμεν στην Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως. Και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκαμνον χύσιν και την τρίτη με τα σιδεία σημων χείρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνοντο ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπή σωτηρίας αφηρείτο πλέον αφημών. Μετά δε πολλήμερον ασιτίαν σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτόν είπεν: «Έπρεπε ο άνδρες αδελφοί να μου υπακούσετε και να μην σηκωθείτε από τη Κρήτη και ούτως η θέλομεν να αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και τη ζημίαν. Αλλά ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημώνου δε μία ψυχή δε θέλει χαθεί ή μη μόνον το πλοίον. Διότι τη νύχταν ταύτην εφάνισε με άγγελος Θεού του οποίου είμαι και τον οποίον και λατρεύω. Και λέγον: «Μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος και ιδού ο Θεός συχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον τεινά. Ότε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση περί το μέσον της νυχτός, εσυμπέρενον η ναύτε ότι πλησιάζουσιν εις τόπον τεινά. Και ρίψαντε στην βολίδα εύρων 20 οριάς. Και αφού επροχώρησαν ο λίγον διάστημα, ρίψοντες και πάλιν τη βολίδα εύρων οριάς 15. Και φοβούμενοι μήπως πέσομεν έξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντες 4 αγκύρας από τις πρίμνης, εις ύφχοντο να γίνει ημέρα. Επειδή δε οι ναύτε εζήτουν να φύγωσιν εκ του πλοίου και κατεβίβασαν την Λέβων εις την θάλασσαν, επί προφάσει ότι έμελον να εκτείνωσι αγκύρας εκ της πρόρας, ο Παύλος είπε προς, αυτό, προς τον εκατόνταρχον και προς στρατιώτας: «Εάν ούτι δε μείνωσιν εν το πλοίο, εσείς δε δύναστε να σωθείτε.
Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σκηνία της λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δεν να ξημερώσει, ο Παύλος παρεκάλει πάντας να λάβουσι τροφήν τεινά, λέγον 14 ημέρα σήμερον προσδοκώντες, διαμένετε νηστική και δεν εφάγατε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε την τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίον προς την σωτηρίαν σας, επειδή ουδενός από σας δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβε νάρτον, ευχαρίστησεν τον Θεόν ενώπιον πάντων και κύψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος, έλαβον και αυτή τροφήν, ήμεθα δε εν το πλοίο ψυχέ όλε, 276. Αφού δε εχορτάστησαν από τη στροφή, ελάφρυνον το πλοίον, ρίπτοντες τον σύτον εις την θάλασσαν. Και ότε έγινεν ημέρα δεν εγνώριζον την γην, παρετήρουν όμως κόλπον την αέχοντα αιγιαλών, εις τον οποίον ευουλεύθησαν αν οι δύνατον να εξώσουν το πλοίον και κόψαντες τα σαγκύρας, αφήκαν τον πλοίον εις την θάλασσαν λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πηδαλίων και υψώσαντες τον Αρτέρμονα προς τον άνεμον κατευθύνοντο εις τον Αιγιαλών. Περιπεσόντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίον και ημέν πρόωρα εκάθισε και έμεινε ασάλευτος, η δε πρίμνη διελύετο υπό της βίας των κυμάτων. Ευουλεύθησαν δε οι στρατιώτε να θανατάσωσιν τους δεσμίους, δια να μη φύγει μηδής κολυμβήσας. Αλλά ο εκατόνταρχος θέλων να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισεν αυτούς από του σκοπού και προσέταξεν όσοι δύνατο να κολυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει εις την γην, οι δε λυποί, άλλοι μεν επί σανίδων, άλλοι δε επίτηνων λειψάνων του πλοίου, και ούτω διεσώθησαν πάντες εις την γην. Αμήν. Πραγματικά ο Παύλος δούλος Θεού. Έτσι όπως τον θέλει ο Θεός. Έτσι όπως με τα νοή σας μεταμορφώθηκε ο Ιερεμίας. Ένας άνθρωπος που δεν βλέπει τι συμβαίνει, δεν προσπαθεί να κάνει πρόβλεψη και πνόγνωση με βάση την εμπειρία, τη γνώση, την επιστήμη των ανθρώπων, γιατί ξέρει ότι πίσω από όλα είναι κρυμμένος ένας παντοδύναμος Θεός από τον οποίο εξαρτώνται τα πάντα. Έχει επικαλεστεί τον Καίσαρα, παρεδόθη σε ένα πρόσωπο ιδιαίτερο, τον Ιούλιον, τον Εκατόνταρχον, ο οποίος πραγματικά είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο στο ταξίδι αυτό, γιατί έχει απόλυτη εξουσία. Ό,τι λέει γίνεται. Ό,τι λέει πρέπει να γίνει και όλοι οι άλλοι υπακούνε. Αλλά είναι και σοφός, ρωτάει. Δεν αποφασίζει μόνος του, εξετάζει. Αλλά δεν είναι δούλος Θεού, γιατί δεν ρωτάει τον Κύριο. Ο Ιούλιος ένας πολύ καλός, ο οποίος αγάπησε τον Παύλο και με φιλανθρωπία απ' αρχής συμπεριφέρθη σε αυτόν, αλλά επειδή δεν είναι δούλος Θεού, κάνει λάθη. Ο Παύλος, χωρίς καμία εξουσία ανθρώπινη, δέσμιος μάλιστα, υποχρεωμένος να υποτάσσεται σε όλα όσα οι έχοντες εξουσία λένε, έχει όμως ουράνια εξουσία, γιατί έχει λόγο Θεού και γνώμη Θεού. Και η εξουσία, αδερφοί αγαπητοί, δεν εξαρτάται από αυτή που δίνουν οι άνθρωποι, αλλά η εξουσία που έχει ο καθένας εξαρτάται από αυτά που του λέει ο Θεός, από το Λόγο του Θεού. Δούλος με εξουσία Θεού, ο Απόστολος Παύλος. Εκατόνταρχος με εξουσία ανθρώπων, σε καμία περίπτωση δούλος Θεού, μέχρις κάποια στιγμής. Αφού λοιπόν παρέλαβε τους φυλακισμένους και με σοφία τις οδήγησε μέχρι τα μοίρα της Λυκίας, εκεί τους μεταφόρτωσε σε ένα πλοίο ανδραμητινό, το οποίο έφευγε για την Ιταλία. Μέχρι εδώ καλά. Όμως ο πλούς γινόταν αργά, γιατί υπήρχε ενάντιος άνεμος, και έφτασαν
και αγκυροβόλησαν για λίγο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε για λίγο ξένοι και πάρικοι, παρένθεση κλείνει, για λίγο στους καλούς λιμένες που ήσαν πλησίον της Λασαία. Και εκεί τώρα έπρεπε να πάρουν απόφαση. Να συνεχίσουν για την Ιταλία δεν μπορούσαν. Ήταν πια βέβαιον. Και η λογική και η εμπειρία και η γνώση και η σοφία η ανθρώπινη βεβαίωνε όλους τους ανθρώπους και τον Αύκληρον και τον κυβερνήτη ότι κάπου πρέπει να αγκυροβολήσουμε μέχρι να περάσει ο χειμώνας. Ο εκατόνταρχος, ο έχων εξουσίαν ανθρώπινη, έκανε αυτό που δυστυχώς πολλές φορές κάνουμε και εμείς. Ακούμε, βλέπουμε, παρατηρούμε, ρωτάμε, παίρνουμε απόφαση και μετά λέμε «Κύριε, βοήθησέ μας την απόφασή μας». Με αποτέλεσμα πόνος και ταλαιπωρία. Μα αφού προσευχηθήκαμε, αλλά όχι για να μας μιλήσει ο Θεός, για να Του μιλήσουμε του Θεού. Το μεγάλο λάθος των ανθρώπων του Θεού. Το μεγάλο λάθος το δικό μου και πιθανόν και το δικό σας. Ο Παύλος όμως είναι περίπου 60 χρονών. Ο Θεός τον έχει εκπαιδεύσει, τον έχει πάει μέχρι τρύπου του ουρανού στην αρχή της αποστολής του. Λίγα χρόνια πριν τον έφερε μπροστά σε μια απελπισία και να ζει, αλλά τον ελευθέρωσε για να καταλάβει ο Απόστολος Παύλος και κατάλαβε ότι δεν πρέπει να ελπίζει πια στον εαυτό του αλλά στο Θεό τον εγείροντα νεκρούς, ο οποίος τον ελευθέρωσε, τον ελευθερώνει και αυτός θα συνεχίζει να τον ελευθερώνει. Βλέποντας το κακό πήγε στο Θεό και τον ρώτησε «Κύριε, τι να κάνουμε, είμαστε σε δύσκολη θέση». Βέβαια είμαστε αυτή τη στιγμή σε ασφάλεια, αλλά τι να κάνουμε. Και ο Κύριος του απάντησε καθαρά και εξάστερα: «Θα μείνετε εδώ, γιατί αν φύγετε κινδυνεύει και το πλοίο από καταστροφή και οι ψυχές μες στο πλοίο. Πρέπει να μείνετε εδώ». Με την παρησία λοιπόν του ανθρώπου που έχει εξουσία από το Θεό με το λόγο του, φωνάζει ο δούλος, ο εχμάλωτος, ο φυλακισμένος, σε όλους λέγοντας: «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς», βλέπω, πώς το βλέπεις εσύ, ούτε ναυτικός είσαι, ούτε καπετάνιος είσαι, ούτε ναύκληρος είσαι, τίποτα δεν είσαι, όχι, δούλος Θεού είμαι και βλέπω καλά, γιατί βλέπω με τα μάτια του Θεού. «Βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημία, και όχι μόνο του φορτίου αλλά και του πλοίου, αλλά και των ψυχών μας». Και ο εκατόνταρχος τον άκουσε, αλλά απέναντί του είχε τους έμπειρους, τους γνώστες, τον καπετάνιο και τον Αύκληρο, άκουσε και αυτούς και με ανθρώπινη λογική επίστη στην ανθρώπινη σοφία, γνώση και εμπειρία. Το οποίο όμως θα φέρει πόνο, αβάσταχτο, πληγή αγιάτρευτη και ταλαιπωρία μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, για το λόγο Του και για τα ωραία παραδείγματα μέσα από το Ευαγγέλιο των ανθρώπων που μας φέρνει μπροστά μας. Άνθρωπος σε απόλυτη αδυναμία έχει την απόλυτη εξουσία της αλήθειας που είναι ο Λόγος του Θεού. Επαναλαμβάνω, άνθρωπος σε απόλυτη αδυναμία, δέσμιος, φιλοκισμένος, έχει την απόλυτη εξουσία που του δίνει η αλήθεια, γιατί αυτός έχει την αλήθεια. Οι άλλοι κάνουν λάθος. Αυτός δεν κάνει λάθος γιατί έχει την αλήθεια.
Έχει λοιπόν την απόλυτη εξουσία που προέρχεται από την αλήθεια, καθώς η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και έτσι περίμεναν την ευκαιρία οι έμπειροι, με την εντολή και την εξουσία και τη διαταγή του εκατόνταρχου, ώστε όταν είδαν κάποια στιγμή να πνέει λίγος νότος, νόμισαν ότι επέτυχαν του σκοπού τους, ανέσυραν την άκυρα παρέπλεον πλησίων της Κρήτης και εκεί ήρθε το κακό. Εκεί που ήλπιζαν ειρήνη, ήρθε ταλαιπωρία. Το πλοίο 14 μέρες στριφογύριζε ακυβέρνητο και ο Απόστολος Παύλος 14 μέρες προσευχόταν και περίμενε το Θεό να του μιλήσει. «Κύριε, κάναμε το λάθος». «Δεν μ' ακούσανε». «Έκαναν το λάθος». «Δεν μ' ακούσανε». «Τώρα όμως που έκαναν το λάθος, τώρα θα μ' ακούσουνε». «Αλλά δεν θέλω να τους πω εγώ γνώμη, ούτε να τους πω δεν μ' ακούσατε καλά να πάθετε. Θέλω να ακούσω το λόγο σου που θα μας σώσει». Δούλος Θεού, δέσμιος αλλά πλήρης σοφίας και συνέσεως που προέρχεται από το φόβο του Θεού. Το πλοίο ακυβέρνητο, αλλά στην πραγματικότητα χάριν του Παύλου, του έργου του και της αποστολής του, γιατί μέσα στο πλοίο έχει έργο και αποστολή. Η αποστολή του είναι να σωθούν όλοι μέσα στο πλοίο. Αυτό είναι το έργο που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Αλλά η σωτηρία θα έρθει μετά το λάθος που προέρχεται από την ανυπακοή στο Λόγο του Θεού, από την άγνοια ότι ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού. Και μετά από 14 μέρες ο Θεός έστειλε άγγελο στον Παύλο. Όχι γιατί δεν απαντούσε στις προσευχές του, γιατί έπρεπε να φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Και ποιο είναι το πλήρωμα του χρόνου? Το ακυβέρνητο πλοίο να κυβερνηθεί από τον Θεό μέσα από τους ανέμους για να γυροβολήσει στη Μάλτα. Και στη Μάλτα έχει έργο ο Θεός για τον Παύλο και σωτηρία μεγάλη. Αλληλούια. Αυτή είναι η ζωή του δούλου του Θεού. Όπου πατήσει το ίχνος των ποδών του, να γίνεται ευλογία και να του χαρίζει ο Θεός τα πάντα. Αλλά πιανού δούλου που δεν ακούει και λέει στο Θεό, αλλά εξητάει από το Θεό να ακούσει και να πει στους ανθρώπους. Δεν ανοίγει το στόμα του για να πει λόγια ανθρώπινα, γιατί θα πει λάθος πράγματα. Περιμένει το Θεό να του πει για να πει αυτά που ο Θεός του είπε σε αυτούς που ο Θεός τον αποστέλει. Δεν θα τον εγκαταλείψει ο Θεός, δεν θα τον απογοητεύσει, αλλά έχουμε χρειάν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Το πλοίο χρειάζεται 14 μέρες από την Κρήτη να κυβερνηθεί από τον ίδιο τον Θεό με τους ανέμους για να τον φτάσει έξω από τη Μάλτα. 14 μέρες ήταν αρκετές για τον Θεό. 14 μέρες ήταν αρκετές για να ταπεινωθούν όλοι. 14 μέρες ήταν αρκετές για να έρθει εις επίγνωση του ποιος είναι, τι λέει και τι κάνει ο Παύλος στον εκατόνταρχο, να έρθει σε επίγνωση ο εκατόνταρχος, να πει εδώ κάτι γίνεται. Αυτός ό,τι λέει γίνεται. Ό,τι μας είπε έγινε. Και ξαφνικά τη 14η μέρα ξανασηκώνεται ο Παύλος. Αλλά όχι για να πει λόγια δικά του. Ξέρετε τον Παύλο τον απέστειλε ο Χριστός, όπως ο πατέρας απέστειλε τον Χριστό. Και ο πατέρας απέστειλε τον Χριστό για να πει ο Χριστός όχι ό,τι θέλει, αλλά ό,τι του πει ο πατέρας του. Να κάνει όχι ό,τι θέλει, αλλά να κάνει ό,τι του πει ο πατέρας του. Εκείνο που ενδιέφερε τον Ιησούν τον Ναζωραίο είναι η δόξα του πατρός του, η οποία θα προέλθει από την υπακοή του, η οποία θα προέλθει από την ταπείνωσή του. Εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι το τέλος της ζωής του.
Γι' αυτό και τον υπερύψωσε ο Θεός. Και τώρα ο Ιησούς Χριστός θα υψώσει τον Παύλο. Γιατί? Γιατί ταπεινώθηκε 14 μέρες και δεν τους είπε τίποτα. Γιατί περίμενε με υπομονή το λόγο του Θεού 14 μέρες χωρίς να λέει τίποτα. Και όταν έστειλε τον άγγελό του ο Ιησούς, τότε ο Παύλος ξέρει τι θα του πει. Αυτά που του είπε ο Κύριος. Και ξέρει σε ποιους θα το πει. Σε αυτόν, σε αυτούς που τον στέλνει ο Χριστός. Κάνε μας έτσι, Κύριε. Αμήν, αδελφοί. Δούλους και δούλες. Τι? Για να προφητεύουμε. Και τι? Εν τες ημέρες εκείνες θα αποστείλει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο στους δούλους του και τις δούλες του για να προφητεύουν, δηλαδή για να λένε αυτά που τους λέω. Όχι για να λένε αυτά που σκέφτονται, αυτά που νομίζουν, αυτά που φαντάζονται, για να λένε αυτά που τους αποκαλύπτω με το Πνεύμα μου το Άγιο. Να μιλάνε, όχι αυτή το Πνεύμα το Άγιο. Ο ίδιος ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου να μιλάει με το στόμα τους. Αυτή είναι η έσχατη, η τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Σε όλους τους δούλους και τις δούλες, αλλά τους δούλους, όχι αυτούς που νομίζουν ότι είναι δούλοι, αυτοί που φαντάζονται ότι είναι δούλοι και δούλες, προς τους δούλους, που το κύριο χαρακτηριστικό είναι τι θέλεις, Κύριε, να πω και να το λέω. Πού θέλεις, Κύριε, να πάω και να πάω. Όχι, Κύριε, θα πάω εκεί, βόηθαμε. Αυτός δεν είναι δούλος, αυτός είναι αφεντικό. Θα κάνω αυτό, ευόδωσέ με, αυτός δεν είναι δούλος, είναι αφεντικό. Και στις έσχατες ημέρες δεν θέλει αφεντικά ο Θεός. Δούλους θέλει και δούλες θέλει. Γιατί πρέπει ο λόγος του να κηρυχθεί. Το έργο του να γίνει. Όχι το έργο το δικό μου, αλλά το έργο του Χριστού μέσα από σένα. Μέσα από μας. Τα λόγια του Χριστού μέσα από μας. Δούλους και δούλες. Τώρα ο Παύλος, δούλος, αγαθός, καλός και πιστός, τους φωνάζει και τους λέει, ελάτε να σας πω τώρα. Όλοι πήγανε. Τώρα τον ακούνε με πολύ μεγάλη προσοχή. Έπρεπε να μ' ακούσετε πριν 14 μέρες και θα είχαμε γλιτώσει όλο αυτό το κακό. Αλλά δεν μ' ακούσατε, δεν πειράζει. Έτσι λέει ο Θεός. Δεν τον άκουσες, δεν πειράζει. Έχει λύση σε αυτό το αδιέξοδο που δημιούργησες. Να το ξαναπώ. Και να το πω έτσι πως μου το είπε ο Κύριος. Έχω λύση στο αδιέξοδο που δημιούργησες αν εσύ μετανοήσεις και επιστρέψεις. Αμήν. Έχει λύση ο Θεός στο στα αδιέξοδα που δημιουργούμε με μία προϋπόθεση. Να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να του πούμε, Κύριε, φταίω, συγχώρεσέ με, ελέησέ με, κάνε με δούλος σου, Χριστέ μου. Κάνε με δούλος σου αληθινό, όχι κατά φαντασία δούλος. Δούλος Χριστού. Έπρεπε να μ' ακούσατε, αλλά δεν μ' ακούσατε. Δεν πειράζει όμως. Αλληλούια. Δεν πειράζει όμως. Τα ακούτε? Δεν πειράζει όμως. Γιατί ο Κύριος ήρθε τη νύχτα, έστειλε άγγελο και μου είπε, μη φοβάσαι, Παύλο. Δηλαδή φοβότανε, έτρεμε. Γιατί? Γιατί είναι άνθρωπος. Που δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο να μη φοβάται. Ξέρεις τι θα πει, 14 μέρες απελπίστημεν λέει και του ζήν, απελπιστήκαμε, δεν υπήρχε ελπίδα. Κύματα δεξιά, αριστερά, αέρας, κακό, ουρανός κλειστός. Πού να γίνει καλοκαιρία τώρα, στα μέσα του χειμώνα. Μη φοβάσαι όμως, Παύλε. Γιατί εγώ σου λέω ότι πρέπει να παρασταθείς και ενώπιον του Κέσαρος. Εγώ σε στέλνω στον Κέσαρα τώρα. Έχεις ταξίδι μπροστά σου, δεν τέλειωσες, δεν θα πνίγεις εδώ. Έχεις να πας στο σπίτι του Κέσαρα. Και ο Θεός σου χάρισε όλους αυτούς μέσα στο καράβι που πλένε μαζί σου, πλέουν μαζί σου. Και όταν λες τους χάρισε, δεν είναι στους χάρισε ζωντανούς, στους χάρισε σωσμένους. Όλοι θα πιστέψουνε.
Όταν έμπαινε ο Παύλος στο πλοίο και έβλεπε στρατιώτες άγριους, εκατόνταρχο, δούλους, κλέφτες, απατεώνες, ληστές δίπλα του, πίστευε ότι θα σωθεί κανείς? Πίστευε? Θα πίστευες εσύ ότι θα μπορούσε να σωθεί κανείς? Αλληλούια! Όλους θα τους σώσει, λέει. Όλους θα τους χαρίσω. Καθώς ταξιδεύεις για να πας στον Κέσαρα να ομολογήσεις το όνομα του Ιησού Χριστού, όλους θα τους χαρίσω στο ταξίδι σου αυτό. Δια τούτο, λέει ο Παύλος, θαρσείτε, έχετε θάρρος, μη φοβάστε. Γιατί εγώ πιστεύω, όχι στο μυαλό μου, στον άφκληρο, στον κυβερνήτη και στον εκατόνταρχο, στο Θεό πιστεύω, στο λόγο του Θεού πιστεύω, ότι έτσι θα γίνει όπως ακριβώς μου το είπε. Αλληλούια. Όπως μου το είπε, έτσι θα γίνει. Και το ξέρω ότι πώς, τι θα γίνει, γιατί μου το είπε ο Θεός. Εσείς δεν ξέρετε πώς θα γίνει. Ούτε ο εκατόνταρχος ξέρει, ούτε ο καπετάνιος ξέρει. Τι να ξέρουν? Τίποτα δεν ξέρουν. Τι μπορούν να ξέρουν τώρα, τρομοκρατημένοι, πεινασμένοι, έχουν να φάνε 10-14 μέρες. Αλλά ο Παύλος λέει, εγώ ξέρω τι θα γίνει, γιατί μου το είπε ο Θεός. Και ακούστε τι θα γίνει. Σε λίγο θα πέσουμε σε κάποιο νησάκι. Και αν κοιτάξετε, αδερφοί, το χάρτη, τη Μεσόγειο είναι μια μεγάλη θάλασσα και έχει μία κουκκιδίτσα. Και γράφει ο χάρτης δίπλα Μάλτα. Τίποτα άλλο δεν έχει δίπλα. Και λέω, βρε παιδί μου, πώς το οδήγησε ο Θεός το πλοίο από την Κρήτη, χωρίς τιμόνι, χωρίς πανιά, τίποτα, από μόνο του, και το έφτασε στη Μάλτα. Από ποιο μονοπάτι το έφερε? Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός, αδερφέ. Όπου θέλει μας πάει. Όπου θέλει αυτός μας πάει. Και ό,τι θέλει αυτός, εμείς θα κάνουμε. Και ό,τι μας πει αυτός, εμείς θα λέμε. Και αν δεν μιλάει, τσιμουδιά. Και όταν μιλάει, θα μιλάμε. Αμήν, αδερφοί. Αλλά πάντοτε θα τον δοξάζουμε. Αυτό θα το κάνουμε πάντοτε. Δεν χρειάζεται να μας μιλήσει. Όλο αλληλούια και δόξα θα είμαστε. Γιατί? Γιατί ξεκινάμε με τρικυμία, αλλά το πλοίο θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, στη Μάλτα. Θα φτάσει. Δόξα να έχει ο Θεός. Θα φτάσει στη δική σου Μάλτα. Και εγώ θα φτάσω στη Μάλτα της σωτηρίας μας, εκεί που θα αναπαυθούμε για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Και ενώ προχώραγε, οι ναύτες είπαν, βρε παιδί μου, κάτι γίνεται, να ρίξουμε την οριά, τη ρίξαν, την, πώς τη λένε, να ρίξουν εκείνη τη βολίδα, και βρήκαν 20 οριές. Την ξαναρίχνουν 15 οριές. Όχι μόνο βρήκε τη Μάλτα, αλλά και οδηγεί το πλοίο σιγά σιγά στη Μάλτα. Ο αέρας φυσάει για να πάει στη Μάλτα. Δεν φυσάει να φύγει, να πάει στη Μάλτα. Όλα είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και έχω πολύ χαρά σήμερα. Γιατί κατάλαβα ότι η ζωή μου, η ζωή σου, η ζωή μας είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού, αδερφοί. Και όταν ακόμη δεν κρατάμε το τιμόνι εμείς, και όταν ακόμη δεν βλέπουμε τι γίνεται, και όταν εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουμε, τι γίνεται, που πάμε, αλλά το πλοίο το οδηγεί ο Κύριος. Αμήν, αδερφοί. Το καράβι της ζωής σου, το σώμα σου, το οδηγεί ο Θεός. Το καράβι μας στην εκκλησία την οδηγεί ο Θεός. Πού θα μας πάει? Στη Μάλτα θα μας πάει. Γιατί? Γιατί έχουμε έργο εκεί. Πρέπει να σωθούν και όλοι οι Μαλτέζοι. Μα είναι ηθαγενείς, βάρβαροι. Ναι, αλλά θα αγαπάνε τον Χριστό και αυτοί σε λίγο. Έχω πολύ χαρά σήμερα. Ο Θεός έχει πλημμυρίσει την καρδιά μου χαρά, γιατί είναι όλα κάτω από την κρατεά του χείρα. Έχει μια χερούκλα ο Θεός, που ό,τι θέλει κάνει, έτσι κάνει, αλλιώς κάνει, όπου θέλει μας πάει. Από εκεί μας πάει εμείς, αδελφοί, να παραδοθούμε σε Αυτόν. Εμείς στα λάθη μας. Πολλά. Εγώ τουλάχιστον πάρα πολλά. Στις αδυναμίες μας πολλές. Στις αμαρτίες μας αναρρύθμιτες. Αλλά δόξα, γιατί για τα λάθη μου, τις αμαρτίες μου, τις ανομίες μου, το αίμα του Χριστού τρέχει. Και συνεχίζει να τρέχει. Και όχι μόνο αυτό, και ο παράκλητος τακτοποιεί τα πάντα. Δόξα να έχει ο Θεός. Οι ναύτες θέλουν να φύγουν για να γλιτώσουν.
Κατάλαβαν ότι φτάνουν, λέει, να φύγουμε εμείς, να πάρουμε μια βάρκα να φύγουμε. Ο Παύλος λέει, άμα φύγουν αυτοί, κανείς δεν θα σωθεί. Τώρα ο Ιούλιος, ο εκατόνταρχος, αρνάκι του Κυρίου. Ό,τι πεις, Παύλο, ό,τι πεις. Τι έγινε κι αυτός τώρα, δούλος του Θεού. Γιατί δεν ρωτάει τώρα τον ναύκληρο, τον καπετάνιο, αφού οι ναύτες θέλουν να φύγουν όλοι, να τους αφήσουν να πνιγούν. Και τον εκατόνταρχο. Πιστεύει τώρα, ό,τι του λέει ο Παύλος το πιστεύει. Ό,τι μας λέει ο Χριστός το πιστεύουμε, αδερφοί. Αμήν. Ό,τι μας λέει το πιστεύουμε. Μα φαίνεται παράξενο. Το είπε ο Χριστός, τέλειωσε. Το γράφει, είναι δεδομένο. Μας το είπε το Πνεύμα το Άγιο, θα γίνει. Κόβουνε τις βάρκες, φεύγουνε μέσα οι ναύτες. 276 άτομα. Του λέει ο Κύριος, τώρα βάλτε τους να φάνε, γιατί έχουν πεθάνει από την πείνα αυτή. Τώρα σώζοντας φάνε, να μην πάνε χορτάτη απέναντι, πεινασμένοι απέναντι, να πάνε χορτάτη. Λέει, αδελφοί, λέει, έχετε να φάτε πολύ καιρό. Ελάτε να φάμε για να αντέξουμε να περάσουμε απέναντι. Όλοι μαζεύτηκαν. Τι ωραία που είναι να ακούμε το Λόγο του Θεού όλοι οι αδελφοί. Να ακούω το Λόγο του Θεού άμεσα. Να ακούει όλη η οικογένειά μου το Λόγο του Θεού. Να μην έχουμε αντιρρήσεις, αντιδράσεις. Να μην στηριζόμαστε στην εξυπνάδα μας. Να ακούει όλη η Εκκλησία το Λόγο του Θεού. Να ακούσει κάποια στιγμή όλη η Ελλάδα το Λόγο του Θεού. Κύριε Θεέ μου, δόξα να έχει το όνομά σου το Άγιο. Και αφού πήρανε τα φαγητά που είχανε, κάνανε μια προσευχή. Έφερε ο Παύλος μια ωραία προσευχή. Ευχαρίστησε το Θεό που τους έσωσε, που τους μίλησε, που τους ευλόγησε. Ακούγαν όλοι και στο τέλος είπανε αμήν. Αμήν. Πολύ ωραίο το αμήν. Να λέμε αμήν, αδελφοί. Αμήν να λέμε στο Λόγο του Θεού. Αλλά επειδή φοβήθηκαν, γιατί το αέρας τους έσπρωγνε προς το νησί, ρίξανε 4 άγκυρες να ξημερώσει, να δούνε τι θα κάνουν. Όταν ξημέρωσε, είδαν απέναντι το νησί, τη Μάλτα, δεν ξέρανε ποιο νησί είναι, που να ξέρουν οι φουκαράδες, και προσπάθησαν να οδηγήσουν το πλοίο σε ένα λιμανάκι, αλλά ο Κύριος είχε πει το πλοίο θα καταστραφεί. Αλλά κανένας δεν θα πεθάνει. Και πράγματι έπεσε το πλοίο ανάμεσα σε 2 θάλασσες, κόλλησε η πρόρα, το μπροστινό μέρος, το πίσω άρχισε να καταστρέφεται και είπαν να σκοτώσουμε όλους τους φυλακισμένους. Αλλά τώρα ο εκατόνταρχος έγινε δούλος Θεού. Ο εκατόνταρχος έγινε δούλος Θεού. Θέλοντας να διαφυλάξει τη ζωή του Παύλου, διαφύλαξε τους πάντες. Έδωσε το λύπη, περάσαν απέναντι, όσοι κολυμπάγανε, και άλλοι με ξύλα, με βοηθήματα, έφτασαν απέναντι και δεν θα ήταν κανείς. Εκεί βρήκαν ένα ωραίο καταφύγιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βρήκανε και ωραία υποδοχή. Μαζεύτηκαν όλοι οι Μαλτέζοι, θαγενείς άνθρωποι, με πολλή αγάπη, γιατί ο Θεός τους είχε φτιάξει την καρδιά να έχουν αγάπη. Τους φιλοξένησαν, τους περιποιήθηκαν. Ο Θεός ήθελε όμως ακόμη πιο πολύ να συστήσει τον Παύλο. Ο Παύλος δεν είπε, εγώ σας έφερα εδώ, τώρα ανάψτε φωτιές, κάντε ό,τι θέλετε, εγώ θα κάθομαι να σας βλέπω. Δεν είμαι και ο άνθρωπος που σας έσωσε. Δεν είπε έτσι ο καημένος. Δεν έπαψε ποτέ να ξέρει ότι είναι δούλος του Θεού και των ανθρώπων. Και άρχισε να μαζεύει και αυτός ξύλα, πιο πολλά από τους άλλους, για να ανάψουν φωτιά να ζεσταθούν. Αλλά εκεί στα ξύλα μια οχιά, το δαγκώνει κοιμισμένη και μένει στο χέρι του κολλημένη. Είχαν μαζευτεί όλοι, θαυμάσανε. Οι Μαλτέζοι είπανε, πω, δολοφόνος, κακοποιός είναι. Τον έσωσε η θεία πρόνοια από τη θάλασσα και θα τον φάει το φίδι. Ο Παύλος όμως ξέρει ότι πρέπει να πάει στον Κέσαρα. Και ξέρει ότι ο Κύριος θα τον πάει. Το πετάει το φίδι στη φωτιά και συνέχιζε. Λέγανε, τώρα θα πέσει, τώρα θα πέσει. Ο Παύλος όμως πιο πολύ δούλευε. Τώρα θα πέσει, τώρα θα πέσει, δεν έπεσε, Θεός είναι. Είδατε πως αλλάζουν οι άνθρωποι μυαλό. Και ο Παύλος δεν είπε, τους είπε, δεν είναι ο Θεός, άλλος είναι ο Θεός. Και κάνε το πρώτο του ωραίο κήρυγμα εκεί στους ηθαγενείς. Απόστολος Κυρίου στη Μάλτα. Και η Μάλτα ακόμη χριστιανική είναι από τον Παύλο. Ο άρχον των Μαλτέζων του λέει, έλα πάμε σπίτι μου, πάμε σπίτι μου.
πήγε και σπίτι του, ήταν άρρωστη η πεθερά του, η μητέρα του, δεν θυμάμαι. Ο πατέρας του. Άρρωστος ήταν ο πατέρας του. Τον είδε άρρωστο ο Παύλος, λέει: «Κύριε, θεράπευσέ τον, σε παρακαλώ, για να καταλάβουν ότι όχι μόνο σώζεις, αλλά και θεραπεύεις». Και τον θεράπευσε αμέσως. Έγινε γνωστό. Όλοι οι άρρωστοι της Μάλτας μαζευτήκανε στον Παύλο. Και ο Παύλος τους κήρυτε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, όπως ήξερε. Με λόγια απλά, με αγάπη, με γλυκύτητα. Και όλη η Μάλτα πίστεψε. Μείνανε λίγους μήνες εκεί, μέχρι που ένα άλλο πλοίο ήρθε και τους πήρε για να πάνε στον Καίσαρα. Και το ταξίδι συνεχίζεται, αδερφοί. Αμήν. Το ταξίδι σου, αδερφέ, συνεχίζεται. Αλλά να προσέξουμε, αδερφοί, να συνεχίζεται ενώ είμαστε δούλοι και δούλες. Αμήν. Δούλοι και δούλες. Ο δούλος εξητάει από τον Κύριό του τη φωνή του, το λόγο του. Τι πρέπει να κάνω, Κύριε? Να αλλάξουμε προσευχή. Να μην πηγαίνουμε να λέμε: «Κύριε, πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό». Δεν είσαι δούλος τότε, να το θυμάσαι. Δεν είσαι δούλος όταν λες στο Θεό τι να κάνει. Δούλος είσαι όταν ρωτάς το Θεό να σου πει τι εσύ θα κάνεις. Αμήν. Βοήθα μας, Χριστέ μου, να είμαστε δούλοι.